Πάμε στο βόλεϊ, καθώς ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και πλέον βέβαια το ενδιαφέρον για την ομάδα του Ηρακλείου στρέφεται στα play-off, εκεί όπου το συγκρότημα του Νίκου Αντωνιάδη θα διεκδικήσει το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στη Βόλεϊ Λίγκ, εκεί όπου είναι η θέση της ομάδας του Όφη. Πάμε όμως να υποδεχθούμε μέσω σύνδεση Skype τον ακραίο αθλητή της ομάδας, τον Γιάννη Ρουμελιωτάκη. Γιάννη, καλησπέρα από τους στιλοβάτες της προσπάθειας του Όφη και φέτος, και θα έλεγα έτσι να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις είπα, δηλαδή από το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Φλίσβος είναι η ομάδα που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και πήρε το απευθείας εισιτήριο της ανόδου. Εσείς μέσω play-off πλέον θα διεκδικήσετε την άνοδο. Σας μένει μία πικρία έτσι από αυτή την προσπάθεια της ομάδας, αφού στο νήμα ουσιαστικά κρίθηκε το πρωτάθλημα? Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόκληση. Έτσι όπως τα είπατε είναι. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Το φετινό πρωτάθλημα της Πριλίκ, η αλήθεια είναι ότι αποτελείται από ομάδες πολύ ψηλού επίπεδου. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Ήταν ένα δύσκολο πρωτάθλημα και είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα εμείς εντάξει, δείξαμε ότι είχαμε και έχουμε μια σταθερή πορεία από την αρχή του πρωταθλήματος. Χάθηκε όντως το νήμα η πρώτη θέση για να καταφέρουμε να ανέβουμε κατευθείαν, που ήταν ο πρώτος στόχος, αλλά από εδώ και πέρα το ξεχνάμε, δεν το καταφέραμε. Ο δεύτερος στόχος είναι να ανέβουμε από τα μπαράζ. Έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία, έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία στις προπονήσεις μας και εν ώψη των μπαράζ, στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο γύρο απέναντι με τον Άρη. Σίγουρα θα είναι κάτι δύσκολο, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε μια σταθερή πορεία μέχρι τώρα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι στο χέρι μας να τα καταφέρουμε. Γιάννη, θεωρείς ότι το πρωτάθλημα ουσιαστικά κρίθηκε στην ήττα από τον Άρη εδώ στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, που στο tie break είχατε το προβάδισμα με 11-5 και τελικά χάσατε το παιχνίδι. Εκεί χάθηκε ουσιαστικά η πρώτη θέση και η απευθείας άνοδος? Όχι, δεν θα το έλεγα ότι χάθηκε κάπου συγκεκριμένα. Άμα ανατρέξουμε στο παρελθόν, είχαμε και αρκετά 3-2, δηλαδή που θα μπορούσαμε να αναζέψουμε πόντους και από εκεί. Όπως είπα και πριν, είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Το φετινό πρωτάθλημα της Πριλίκ αποτελείται από πολύ καλούς ξένους αθλητές υψηλού επίπεδου, όπως και επίσης από πολύ καλούς Έλληνες αθλητές υψηλού επίπεδου. Οπότε αυτό ανεβάζει τα στάνταρ του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι και πολύ καλό για το βόλεϊ. Από εκεί και πέρα, εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Τελειώσαμε την κανονική περίοδο μόλις με 2 ήττες, που σημαίνει ότι δείξαμε μια σταθερότητα σαν ομάδα. Καταφέραμε να έχουμε τουλάχιστον πλεονέκτημα έδρας στα μπαράζ, τερματίζοντας δεύτερη. Οπότε θα το κυνηγήσουμε εκεί. Θα κυνηγήσουμε εκεί την άνοδο. Πιστεύω και στην ομάδα και στους αθλητές που έχουμε. Αποτελείται από έμπειρους και νέους αθλητές με όρεξη και έμπειρους αθλητές που καθοδηγούν τα νέα παιδιά. Οπότε έχουμε ένα καλό σύνολο, θεωρώ. Σωστά. Ένα κράμα έτσι εμπειρίας και νεότητας που πραγματικά δίνει μια σημαντική δυναμική στην ομάδα του Όφη, που ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε αυτό το δύσκολο ομολογουμένως πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά έτσι τις πρώτες θέσεις ανάμεσα σε εσάς και το Φλίσβο. Το Φλίσβο, ωστόσο, Γιάννη, τον οποίο κερδίσατε με σχετική ευκολία, θα λέγαμε, το περασμένο Σάββατο στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να ήταν αδιάφοροι. Ο Όφη, ωστόσο, για μία ακόμη φορά έδειξε τη δυναμική του. Έτσι, ο Φλίσβο, ο οποίος τελείωσε το πρωτάθλημα με 39 βαθμούς και εσείς με 38. Έτσι, ακριβώς. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το προηγούμενο παιχνίδι με το Φλίσβο, το τελευταίο παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η ομάδα του Φλίσβου είχε ήδη κατακτήσει την άνοδο, οπότε ήταν και λίγο πιο χαλαρή, να το πούμε και έτσι. Εμείς παρόλα αυτά, επειδή ξέρουμε ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και έχουμε μπει στη τελική ευθεία και τώρα ξεκινάνε ουσιαστικά όλη μας η χρονιά, τώρα ξεκινάει. Μπήκαμε μέσα και κάναμε ένα παιχνίδι, ένα έτσι αναγνωριστικό και πώς θα πάει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Οπότε θέλαμε και την νίκη και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και για λόγους προετοιμασίας για την συνέχεια.
Γιάννη, μίλησες και πριν έτσι για την δυναμική που έχει αυτό το πρωτάθλημα, για το πόσο ανταγωνιστικό ήταν με την παρουσία και μεγάλων ονομάτων στην κατηγορία. Θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω έτσι στο πώς ήταν φέτος το πρωτάθλημα της Pre-League. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά έχω να παίξω αυτή την κατηγορία αρκετά χρόνια, το θυμάμαι, τη δεύτερη κατηγορία. Μπορώ να πω ότι αρκετές ομάδες στην κατηγορία, πάνω από 5-6 ομάδες, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο αγωνιστικά και γενικά. Έχουν κάνει μεταγραφές ξένων αθλητών έξω από Ελλάδα, αθλητές οι οποίοι αγωνίζονταν σε πρώτη εθνική κατηγορία, όπως έχουν κάνει και μεταγραφές Ελλήνων αθλητών που αγωνίζονταν σε πρώτη εθνική κατηγορία. Οπότε αυτόματα το πρωτάθλημα αυτό το κάνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες διεκδικούσαν σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε αγωνιστική, έπρεπε να δώσεις το 100% του εαυτού σου. Δεν ήταν τίποτα εύκολο για να κερδίσεις. Σωστά, σωστά. Οπότε αυτό αυτόματα το κάνει ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι δυνατό. Απ' τη μία είναι ωραίο, είναι πολύ καλό αυτό, γιατί ανεβαίνει το επίπεδο και βλέπουμε και σε μια δεύτερη κατηγορία ένα πολύ ψηλό επίπεδο πρωταθλήματος. Πολύ σωστά. Ως δεύτερος πλέον λοιπόν ο Όφη επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στα play-off. Πρώτος αντίπαλος για την ομάδα του Ηρακλείου, ο Άρης, έτσι, ο οποίος τερμάτισε πέμπτος στη βαθμολογία. Αποτελεί αυτό σκοπό, φαντάζομαι, για τον Όφη η άνοδος στη Volley League, εκεί όπου πραγματικά είναι η θέση της ομάδας του Ηρακλείου. Ναι. Ναι, ξεκινάνε τώρα τα μπαράζ, ξεκινάει η τελική ευθεία, θα παίξουμε με τον Άρη. Έναν Άρη ο οποίος, να το πούμε και αυτό, ενισχύθηκε στο δεύτερο μισό της μεταγραφικής περίοδου για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ένας Άρης που είναι αρκετά καλή ομάδα. Σίγουρα δεν θα μας δώσουν το παιχνίδι, σίγουρα θα πρέπει να αγωνιστούμε 100%, αλλά εγώ πιστεύω στην ομάδα μας, γιατί έχουμε δείξει μια σταθερότητα από την αρχή μέχρι τώρα. Όλα είναι στο χέρι μας. Αν αγωνιστούμε καλά και αγωνιστικά και δώσουμε το 100% του εαυτού μας, νομίζω θα τα καταφέρουμε. Και βέβαια να πούμε, Γιάννη, ότι κόντρα στον Άρη Όφη έχει το πλεονέκτημα έδρας. Κυνηγάει δύο νίκες ουσιαστικά για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Πανιώνιος Ηρακλής. Είναι το άλλο ζευγάρι που κοντράρεται. Και να υπενθυμίσουμε απλά στους τηλεθεατές ότι για τα play-out θα αναμετρηθούν Γυαλαίων Πανερυθραϊκός και Ύφεστος Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Ναι, έτσι ακριβώς. Σίγουρα, εγώ πάντα το βλέπω βήμα-βήμα. Έχοντας καλώς των πραγμάτων και κερδίσουμε τον Άρη, σίγουρα μετά θα αντιμετωπίσουμε ακόμα ένα δύσκολο αγώνα. Γιατί και ο Ηρακλής και ο Πανιώνιος είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο εξίσου. Αλλά σίγουρα δεν κοιτάμε αυτό τώρα. Κοιτάμε το παιχνίδι με τον Άρη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον μας. Αυτή είναι η πρώτη σειρά των αγώνων. Μια δύσκολη ομάδα, μια καλή ομάδα με έμπειρους αθλητές και ο Άρης. Αθλητές που έχουν παίξει και αυτοί σε πολύ ψηλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, εμείς κοιτάμε την ομάδα μας και πώς θα παίξουμε εμείς καλύτερα για να καταφέρουμε τη νίκη. Και βέβαια να πούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία σίγουρα θα είναι μια επίπονη διαδικασία που η ομάδα θα πρέπει να διατηρήσει τη σταθερότητά της. Τα play-off τα οποία ξεκινούν 30 Μαρτίου και θα έχουμε αγώνες και Τετάρτη και Σάββατο. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Σίγουρα είναι λίγο πιο επίπονο για τους αθλητές, αλλά εντάξει, ξέρουμε ότι είναι ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο που πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημά μας, να ξέρουμε ότι θα κουραστούμε λίγο παραπάνω, αλλά όλη τη χρονιά είναι αυτά τα παιχνίδια τα συγκεκριμένα που αγωνιστήκαμε να φτάσουμε και ξέρουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα, το 100% του εαυτού μας, για να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Γιάννη Ρουμελιωτάκη, να κλείσουμε με μία αναφορά στον κόσμο του Όφη, γιατί δεδομένου ότι έχετε, όπως είπαμε, το πλεονέκτημα έδρας, σίγουρα η ομάδα σας χρειάζεται την απαιτούμενη όθηση από τον κόσμο του Όφη, που μπορεί να δώσει άλλη δυναμική στην προσπάθειά σας, προκειμένου να επιτύχει το στόχο της. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντική η βοήθεια για εμάς ως ο κόσμος μας.
και εννοείται πως το προσκαλούμε να έρθει στους αγώνες, να βοηθήσει και αυτός στην προσπάθειά μας, έτσι ώστε να ξανανεβάσουμε τον Όφη στην πρώτη εθνική κατηγορία. Όπως έχω πει και παλιότερα, είναι ο έβδομος παίκτης για εμάς. Να πανηγυρίσουμε και έτσι όλοι μαζί, να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε ενωμένοι. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου εδώ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα ξαναπούμε. Ευχόμαστε με την άνοδο της ομάδας στην επάνωδο, στη Volley League. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.